Γεια παιδιά, τι κάνετε, Αντώνης εδώ και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσουμε τα Moto G4 και Moto G4 Plus. Ανοίγοντας τις συσκευές συναντάμε φορτιστές και καλώδιο USB, όπου στην προκειμένη περίπτωση του απλού Moto G4 δεν είναι fast charge, ενώ η συσκευή δείχνει να το υποστηρίζει. Ακόμα δεν λείπουν και τα manuals. Εξωτερικά οι δύο συσκευές είναι σχεδόν πανομοιότυπες. Πριν αναφερθούμε στις διαφορές, ας δούμε τις ομοιότητες του Moto G4 και Moto G4 Plus. Και οι δύο διαθέτουν πλαστική πλάτη, όπου μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε καθώς αυτή είναι αποσπόμενη. Η αίσθηση των συσκευών είναι αρκετά ποιοτική και το γενικό footprint είναι ιδιαίτερα μικρό, που μας επιτρέπει να τις χειριζόμαστε εύκολα με το ένα χέρι. Οι διαστάσεις τους είναι στα 153 χιλιοστά στο μήκος, 76,6 χιλιοστά στο πλάτος και 9,8 χιλιοστά στο πάχος, ενώ το βάρος τους βρίσκεται μόλις στα 155 γραμμάρια. Στο δεξί μέρος των συσκευών συναντάμε τα κουμπιά αυξομοίωσης, έντασης και ακριβώς από πάνω τους βρίσκεται το power button, το οποίο διαθέτει texture για να μπορούμε να το εντοπίσουμε με την αφή μας. Η τοποθέτηση των κουμπιών στο δεξί μέρος αφήνει το αριστερό frame πεντακάθαρο και minimal. Το ίδιο minimal είναι και το κάτω μέρος των συσκευών, καθώς σε αυτό βρίσκεται μόνο η micro USB θύρα φόρτισης. Μέσω αυτής μπορούμε να φορτίσουμε γρήγορα την μπαταρία τους χάρη στην τεχνολογία fast charging. Η μπαταρία του απλού Moto G4 έχει μέγεθος 2.800 mAh, ενώ του Moto G4 Plus έχει 3.000 mAh. Το επάνω μέρος των συσκευών φιλοξενεί την 3,5 χιλιοστών θύρα ακουστικών ακριβώς στο κέντρο τους. Βλέποντας τα Moto G4 και Moto G4 Plus από μπροστά, ανακαλύπτουμε γρήγορα τη μεγαλύτερη διαφορά των δύο συσκευών. Φυσικά αναφερόμαστε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, που συναντάμε μόνο στο Moto G4 Plus και βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη Full HD και 5,5 inch οθόνη του. Οθόνη ίδιου μεγέθους και ανάλυσης με το απλό G4. Σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της Apple και της Samsung, για τη Motorola το Plus δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερη οθόνη ή μεγαλύτερη ανάλυση. Πάνω από τις οθόνες των συσκευών βρίσκεται το ακουστικό τους, που ταυτοχρόνως αποτελεί και το ηχείο τους. Δεξιά του ηχείου συναντάμε την κοινή selfie κάμερα ανάλυσης 5MP με διάφραγμα 2,2. Το πίσω μέρος των συσκευών φιλοξενεί τη βασική κάμερά τους, που όμως διαφέρει στην ανάλυση στις δύο συσκευές. Και οι δύο διαθέτουν διάφραγμα 2, face detection, laser autofocus και dual LED flash. Η βασική διαφορά τους είναι ότι του G4 έχει ανάλυση 13MP ενώ του G4 Plus έχει 16MP. Και οι δύο κάμερες είναι ικανές να πραγματοποιήσουν 1080p λήψη βίντεο, αλλά καμία δεν διαθέτει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Στα τεστ μας δεν διακρίναμε σημαντικές διαφορές στις κάμερες των 2G4, με αυτή του απλού G4 τις περισσότερες φορές να αποδίδει καλύτερα. Βέβαια, όπως βλέπετε, όταν ζουμάρουμε τις φωτογραφίες, αυτές του G4 Plus φαίνονται πιο καθαρές και περιέχουν περισσότερη λεπτομέρεια. Καθώς περιμένουμε να ανοίξουν οι συσκευές, να αναφέρουμε ότι και οι δύο διαθέτουν τον 8πύρινο Qualcomm Snapdragon 617 χρονισμένο στα 1,5 GHz. Το μέγεθος της μνήμης RAM του G4 Plus ποικίλει αναλόγως με τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο που θα επιλέξουμε. Έτσι διαθέτει 2 GB RAM για τα μοντέλα με 16 GB και 32 GB εσωτερικό χώρο και 4 GB RAM για το μοντέλο με 64 GB εσωτερικό χώρο. Ας ξεκινήσουμε με το Moto G4 Plus, αναφέροντας ότι ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων του είναι ιδιαίτερα γρήγορος. Όπως βλέπετε, δεν απαιτείται πίεση στο κουμπί παρά μόνο ένα ελαφρύ άγγιγμα. Βέβαια, το γεγονός ότι ο sensor δεν είναι κουμπί μας μπερδεύει, προσπαθώντας να επιστρέψουμε στην αρχική οθόνη πιέζοντάς τον. Η έκδοση Android που έρχεται το Moto G4 είναι το 6,01 Mars Mellow, ενώ θα αναβαθμιστεί σε Nougat πολύ σύντομα. Η αίσθηση του λειτουργικού είναι γρήγορη και ιδιαίτερα responsive. Η Motorola ανέκαθεν επέλεγε να χρησιμοποιεί τη σχεδόν stock Android έκδοση στις συσκευές της. Και τα Moto G4 και G4 Plus δεν αποτελούν εξαίρεση. Βέβαια, το customization του UI δεν είναι εφικτό και αν θέλουμε να το παραμετροποιήσουμε θα πρέπει να εγκαταστήσουμε έναν άλλο launcher. Η έκδοση του Moto G4 Plus που τα Public μας προμήθευσαν είναι δυστυχώς αυτή που διαθέτει 2 GB μνήμης RAM, αλλά ανακαλύψαμε ότι είναι αρκετά. Οι περισσότερες εφαρμογές παραμένουν ανοιχτές στο background, εκτός φυσικά από μερικά απαιτητικά παιχνίδια. Η GPU που διαθέτουν οι συσκευές είναι η Adreno 405 και θα λέγαμε ότι το gaming δεν είναι το selling point τους. Βέβαια, όπως βλέπετε, η εμπειρία των παιχνιδιών δεν είναι κακή και σε αυτό βοηθά το μπροστινό ηχείο των συσκευών. Σε αντίθεση με αρκετές συσκευές που έχουν τοποθετημένο το ηχείο στο κάτω μέρος τους και το κρύβουμε αρκετά συχνά με το δεξί μας χέρι. Όπως αναφερθήκαμε νωρίτερα, οι κάμερες των συσκευών έχουν διαφορετική ανάλυση. Αυτή του Plus διαθέτει περισσότερα μεγαπίξελ, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει πανομοιότυπο. Όπως βλέπετε, και οι δύο συσκευές είναι αρκετά ικανές στις λήψεις φωτογραφιών με έντονα χρώματα και γρήγορο focus. Το λέιζερο το focus βοηθά στη γρήγορη εστίαση των θεμάτων, όπως βλέπετε και στο συγκεκριμένο βίντεο. Το μενού της εφαρμογής της κάμερας είναι πολύ εύκολο, ενώ πλέον το tap του focus μας επιτρέπει να αυξομειώνουμε τη φωτεινότητα της λήψης μας. Στα θετικά των δύο συσκευών θα συγκαταλέγαμε την ταυτόχρονη υποστήριξη 2 καρτών SIM αλλά και microSD. Το μεταλλικό frame τους μας αφήνει μια ποιοτική αίσθηση και η δυνατότητα αναλλαγής πίσω cover είναι μεγάλο plus. Η σχεδόν stock έκδοση του Android κάνει τις συσκευές πολύ γρήγορες και πραγματικά μεγιστοποιεί το value for money. Οι κάμερές τους είναι ικανές για όμορφες λήψεις σε σχέση πάντα με την τιμή τους. Στα αρνητικά των συσκευών θα αναφέραμε το πλαστικό πίσω μέρος τους. Φυσικά μπορούμε να το αλλάξουμε γρήγορα, αλλά προς το παρόν δεν τίθεται καμιά μεταλλική πλάτη. Επιπλέον, η έλλειψη ακουστικών στη συσκευασία ανεβάζει το συνολικό κόστος που θα πρέπει να επενδύσουμε λόγω της επικείμενης αγοράς τους. Το εύρος των χρηστών που προσδιορίζεται για την αγορά των συσκευών είναι μεγάλο. Μπορεί το κόστος τους να μην είναι αυτό που λένε ευκαιρία, αλλά οι συσκευές θα σας ικανοποιήσουν με τη συνολική εμπειρία χρήσης τους. Το κόστος για την απόκτηση του απλού μοντέλου G4 είναι 269 ευρώ, ενώ το Moto G4 Plus 299 ευρώ. Και τα δύο συνοδεύονται από διετή εγγύηση που μας παρέχει το Public, ενώ ισχύει και το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών. Προσωπικά πιστεύουμε ότι πραγματικά αξίζει η επιπλέον επένδυση 30 ευρώ προκειμένου να αποκτήσετε το Plus μοντέλο. Ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων αλλά και τα περισσότερα μεγαπίξελ της κάμεράς του είναι σχεδόν απαραίτητα εν έτη 2016. Ποια είναι η γνώμη σας? Θα αγοράζετε αυτές τις συσκευές? Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και να μείνετε συντονισμένοι για ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!